Θα σας πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Να συζητήσουμε έτσι λίγο και να δούμε κάποιες ωραίες εικόνες. Γιατί όσον ούπο θα πάμε και διακοπές. Δεν θέλουμε να πάμε διακοπές. Ωραία περιοχή, έτσι. Κοντά στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή. Είναι στη Χαλκιδική, λοιπόν. Αυτά είναι τα τουριστικά καταλήμματα τα οποία λειτουργούν από πέρσι. Είναι του φίλου μας του Δημήτρη του Λάσκαρη. Αυτό που αυτό είναι τρομερή ιδέα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Είναι λέγονται bubble tents. Ο κύριος Λάσκαρης, λοιπόν, είναι μαζί μας. Κάτσε να το δούμε λίγο από ψηλά και θα πάμε στον κύριο Λάσκαρη για να το καταλάβουμε. Είναι... Για δείξτε το λίγο από ψηλά. Μπορείς, Παναγιώτη και Δημήτρη, μπορείτε. Και θα πάμε. Καλά, ναι. Πιο κάτω λίγο τρέξω. Το μικρό του... Καλησπέρα στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο Λάσκαρης είναι ο ιδιοκτήτης αυτών των bubble. Είναι σαν διαστημόπλοια, είναι αυτές οι σκηνές, οι φουσκωτές. Καλεσμένος των σκηνών αυτών που μπορεί να πάει. Είναι νοικιαστής, τέλος πάντων, ναι, γιατί μπορεί να τα κλείσει. Τα νοικιάζει, τα νοικιάζει. Και μπορεί να κάνει διακοπές, έχει την πολυτέλεια να βλέπει, να κοιμάται κάτω από, κάτω από τα αστέρια. Δημήτρη, με έχουμε ξεκινήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Χαλκιδική. Ναι, από τα Νέα Μουδανιά. Είμαστε σε ένα μοναδικό χώρο που έχουμε φτιάξει ένα καινοτόμο, θα έλεγα, τουριστικό κατάλημα. Το οποίο το βλέπετε πως είναι, πιστεύω δεν το έχετε ξαναδεί κάπου αντίστοιχα, τουλάχιστον για Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες για να βλέπουμε το Βορεσέλας, ναι. Το έχουμε συναντήσει. Μπράβο, η φιλοσοφία από εκεί ξεκίνησε, από αντίστοιχα καταλήμματα τα οποία υπήρχαν Φιλανδία, Σουηδία, που κοιμάσαι και βλέπεις το Βόρειο Σέλας. Βέβαια εδώ δεν έχουμε Βόρειο Σέλας. Έχουμε πάρα πολύ καιρό, πολύ καλό καιρό. Κοιμάσαι και βλέπεις αστέρια. Αυτό είναι το πρώτο στην ουσία που φτιάξαμε εδώ πέρα. Δημήτρη, μου έχετε ξεκινήσει από πέρσι, σωστά. Έχετε ξεκινήσει από πέρσι. Ξεκινήσαμε πρώτη χρονιά. Μπράβο, από πέρσι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο κόνσεπτ. Τώρα, μέσω πανδημίας ξεκινήσατε. Από 15 Ιουνίου είπαμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία. Έχει πάρα πολλές κρατήσεις από κόσμο ο οποίος θέλει να δει τι είναι αυτό το πράγμα, να έρθει να το επισκεφτεί, να ζήσει την εμπειρία, να κοιμάσαι μέσα σε μια φτωτή μπάλα. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να την επισκεφτεί κάποιος, τουλάχιστον να δει και πώς είναι φτιαγμένο αυτό το πράγμα. Δημήτρη, να σου κάνω το βλέπετε κιόλας, έχει μια σφαιρικότητα. Μπορεί να μας μια κυκλικότητα, η οποία η κατασκευή του είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα. Δηλαδή, μας ταλαιπώρησε να τα ετοιμάσουμε, αλλά πιστεύω το αποτέλεσμα είναι καλό. Δημήτρη. Να πούμε ότι το μόνο που δεν έχει είναι κουζίνα. Διαθέτει κανονικά μπάνιο για τους εκλεκτούς πελάτες. Μπορούμε να κάνουμε και τον τζακούζι μας, γιατί έχει και κάποιες που είναι με τζακούζι. Έχει θερμενόμενο τζακούζι εξωτερικού χώρου σαν παροχή, το οποίο λειτουργεί όποτε θέλει ο πελάτης. Δεν έχει κουζίνα γιατί το υλικό του δεν μας επιτρέπει. Καλά, το καταλαβαίνουμε. Την κουζίνα θα κοιτάξουμε όταν είσαι σε αυτή την όμορφη κατάσταση. Καταρχάς, ναι, μια πρόταση που δεν είναι φούσκα. Την κουζίνα, όλα είναι περιττά τα υπόλοιπα. Έχουμε πηγιά και έχουμε τουαλέτα, WiFi, παροχές ενός ξενοδοχειακού καταλήμματος. Βρίσκονται όλα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν λείπει κάτι από τον πελάτη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι που. Γιατί κάνω χρόνια ελεύθερο κάμπινγκ. Παλιά δηλαδή το έχουμε κόψει. Ναι, βεβαίως. Άμα αυτό το πράγμα είναι κάτω από τον ήλιο, έχει ζέστη. Σου κάνω πάσα τώρα. Ναι. Γιατί κάπου είδα ένα κλιματιστικό ή μου φάνηκε. Έχουμε κανονικά κλιματιστικά μέσα, δυνατά κλιματιστικά, τα οποία λειτουργούν μαζί με ανεμιστήρες. Και υπάρχει και μια τεχνική, η οποία κατεβάζουμε τον μουσαμά, δίνουμε στον πελάτη τη δυνατότητα να κατεβάσει τον μουσαμά, τον ενισχυμένο, και δημιουργεί πλήρη συσκότηση στη φούσκα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργεί μια πολύ ωραία δροσιά μέσα. Κυρίως στις μεσημεριανές ώρες που πιάνουμε σαν να μην ξυπνάς και πρωί-πρωί. Λοιπόν, Δημήτρη Λάσκαρη, είσαι φοβερός τύπος. Μπράβο, ωραία ιδέα. Και νομίζω θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να είναι και κοντά. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται πως αν σας φέρει ο δρόμος σας, σας περιμένω να εννοείται! Αφού σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, δεν υπάρχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αυτό ισχύει. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για τη Χρυσάνθη Παπά.